Φωτιά στους προϋπολογισμούς των οικοκυριών βάζει τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι πρώτες παραγγελίες με μικρές ποσότητες, μιας και οι καταναλωτές φοβούνται πως η τιμή του θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Ναι, θα βάλω. Τώρα ή θα περιμένετε μήπως και πέσει? Όχι, θα βάλω τώρα, γιατί μήπως ακριβήνει κιόλας. Ο κόσμος, ενώ δεν είχαμε τηλεφωνήματα μέχρι σήμερα, επειδή όμως κάθε μέρα δρομολογείται με το χρηματιστήριο η τιμή του και ο κόσμος θα ανησυχεί. Αυτό το πρατήριο παρέλαβε χθες πετρέλαιο θέρμανσης από την εταιρεία με τιμή 1,08 λεπτά και πουλάει σήμερα 1 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο. Οι ανησυχίες των καταναλωτών εντείνονται από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου που ανεβαίνει καθημερινά. Μόνο την τελευταία εβδομάδα τσίπησαν 6,2% από 79,89 δολάρια το βαρέλι στις 7 Οκτωβρίου, στα 84 στις 11 του μήνα και στα 84,84 δολάρια χθες. Ακριβά είναι, αλλά να κάνουμε. Τα βάλουμε αναγκαστικά 200-300 λίτρα και πάει λέγοντας. Παίρνουνε, ρωτάνε την τιμή και αν θα φτηνίνει. Και πότε είναι η επιδότηση, αν θα ξεκινήσει πρώτα η επιδότηση και μετά το πετρέλαιο. Εγώ σήμερα έχω 4 παραγγελίες. Το πετρέλαιο θέρμανση είναι ακριβότερο από πέρυσι κατά 43%. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η τιμή διάθεσής του ξεκίνησε στα 1 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο. Στην περιφέρεια 1,24 και στα νησιά 1 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο. Άμα συγκρίνουμε την αύξηση ποσοστιαία με τη χρονιά που ήταν το χαμηλότερο της ιστορίας του. Δεν είναι λογικό η αύξηση να είναι πολύ μεγάλη? Όλοι περιμένουν τώρα το επίδομα θέρμανσης που το οικονομικό επιτελείο έχει θέσει ως στόχο να δοθεί το μεγαλύτερο μέρος του πριν από τα Χριστούγεννα και σε δύο δόσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.